Καλό... Μπράβο, παιδιά. Καλώ στου λεβέντε και τι λεβέντισε. Λοιπόν, λαογραφικό όμιλο Λάζαρου και Μανώλη Χνάρη. Δάσκαλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμεί ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά για την ημέρα. Χρόνια πολλά. Και να ευχαριστήσουμε αυτά τα υπέροχα πλάσματα και του γονεί του. Έχουν έρθει από πολύ νωρί, μέρα γιορτή και ξεκούραση. Αλλά είναι να χαίρεσαι να τα βλέπει. Λοιπόν, τα αγόρια μα μπήκανε πολύ δυναμικά. Ζωηρά, ζωηρά. Τι ήταν αυτό που είδαμε? Ήταν ο Μυλοποταμίτικος Πηδηχτός ή αλλιώς Ανογιανός Πηδηχτός. Πολεμικός χορός. Δεν είναι ακριβώς πολεμικός χορός, αλλά το χόρευαν σπουδαίοι οι πολεμιστές, οι κουρίτες. Λέει η μυθολογία, τον χόρευαν οι κουρίτες, οι οποίοι αναφέρονται σαν πολύ σπουδαίοι και υπερφυσικοί πολεμιστές, οι οποίοι όμως ήταν και προστάτες του Δία και τον χόρευαν με τις πανοπλίες προκειμένου να μην ακούγεται το κλάμα του Δία. Γι' αυτό χτυπούσαν και τα πόδια τους στη γη. Κακώς τα λέω τώρα, θα μπορούσαν να μας τα πούν για τα παιδιά, γιατί τα ξέρουν όλα αυτά. Να εργαστεί η παρουσιάστρια. Ορίστε, θα πάω εγώ να ρωτήσω. Γεια σας. Πώς σας λένε, πώς σε λένε εσένα? Άκη. Και ξέρεις για τους χορούς που χορεύεις? Τι είναι ο κάθε χορός, ξέρεις? Ξέρετε. Εσύ πώς σε λένε? Σπύρο. Πόσο χρονών είσαι? 10. Και χορεύεις? Ναι. Από πόσο χρονών? Από την πρώτη δημοτικού. Από την πρώτη δημοτικού, ναι. Πόσους χώρους ξέρεις? Δεν τις έχω μετρήσει. Είναι πολύ. Είναι κάμπες. Ο αγαπημένος σου? Ο Μαλευζιώτης. Μαλευζιώτης και εμένα. Είναι και εύκολος. Ξέρεις να χορεύεις, Αγγελική? Ξέρω. Θα σε βάλω μετά με τα παιδιά. Ναι, με αυτά τα παπούτσια. Χορεύεις. Πήγαινε είναι, από πίσω. Είναι αντρικός και... χορός, έτσι, από ό,τι καταλάβουμε. Χορεύεται ανεγκίνηση. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Για εσείς, εσένα πώς σε λένε, ορίστε, θα ρωτήσω. Νικόλα. Νικόλα. Και ξέρεις το χορό που χορέψατε? Ναι, να πεις Ανογιανός. Και ξέρεις να μας πεις και την ιστορία του? Τον χορεύανε οι κουρίτες για να προστατέψουν το Δία, για να μην ακουγόταν τα κλάματα, να μην ακουγόταν τα κλάματα του Δία. Και κάνανε θόρυβο για να μην ακούγονται. Ναι. Εσένα πώς σε λένε? Βασίλη. Βασίλη, πόσο χρόνο είσαι? 10. Και πόσο χρόνια χορεύεις εσύ? Από την πρώτη δημοτικού. Και εσύ από την πρώτη δημοτικού. Και αγαπημένος? Ο Πεντοζάλης. Πεντοζάλη, δεν ξέρω. Εσένα πώς σε λένε? Νίκο. Και ο Πεντοζάλης είναι εύκολος χώρος, εγώ που δεν ξέρω. Ναι. Μπορώ να το μάθω δηλαδή. Ναι. Εσύ πόσο χρόνο είσαι? 9. Ο Νικολάκης είναι ο πιο μικρός της παρέας. Ποιος είναι ο πιο μικρός? Αυτό, ο Νικολάκης, αυτός που μίλησε. Εσύ? Ποιος Γιώργος. Είσαι? Γιώργος. Και είσαι πρώτος. Και ποιος είναι ο αγαπημένος χορός? Όλοι. Όλοι είναι αγαπημένοι. Ένας που αγαπάς πολύ πολύ να χορεύεις? Ο Λιβαδιώτικος. Ούτε αυτό το ξέρω. Τι είναι ο Λιβαδιώτικος? Ένας χορός που χορεύεται στα που κατάγεται από τα λιβάδια. Και χορεύουν άντρες, γυναίκες ή μόνο άντρες κι αυτός? Συνήθως άντρες, αλλά γίνεται και με γυναίκες. Σας αρέσουν οι χοροί που χορεύουν οι άντρες περισσότερο ή σας αρέσει να χορεύετε όλοι μαζί? Πες μου. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί, είναι πιο ωραία, μωρέ. Θα ρωτήσω και τα κορίτσια μετά που θα χορέψουμε. Θα τις καμαρώσουμε τις νεράιδες, όπου έχει διάφορες ηλικίες, από πιο μεγάλες μέχρι πιο μικρές. Μανώλη, από ποια ηλικία μπορεί κάποιο παιδί να ξεκινήσει παραδοσιακούς χορούς? Εμείς ξεκινάμε κατά κανόνα από 4. Έχουμε όμως. Πριν πάνε σχολείο, δηλαδή. Ναι, έχουμε σε ένα παιδικό σταθμό στα Μελισσάκια που κάνουμε μάθημα. Τα ξεκινάμε, τα ξέρουμε, και, τα ξεκινάμε και από μικρότερα, γιατί είναι όλα ίδιες ηλικίες. Δηλαδή είναι μόνο προνήπια, ας πούμε, και προπρονήπια. Όμως και εδώ και στα χωριά που κάνουμε μάθημα, και στο Ηράκλειο και στα χωριά, από 4 κατά κανόνα. Πολύ μικρά. Τα περισσότερα παιδιά τα ίδια θέλουν να ξεκινήσουν να μαθαίνουν χορούς, ναι, ή να, τα παροτρύνουν οι γονείς? Τα περισσότερα είναι δική τους διάθεση. Πολλές φορές βέβαια και με παρακίνηση των γονιών δοκιμάζουν, τελικά τους αρέσει, οπότε το θέλουν να το συνεχίσουν. Γιατί είναι μια ζωντανή παράδοση. Χορεύουμε, δόξα τω Θεώ, στην Κρήτη. Και όταν πάνε στα πανηγύρια και βλέπουν τους μεγάλους να ξέρουν, έτσι, θέλουν έτσι, και τα παιδιά να μάθουν. Ξεσηκώνονται και θέλουν να μάθουν να χορεύουν, να μάθουν να τραγουδάνε, να βάλουν τις φορεσίες οι οποίες τους αρέσουν πάρα πολύ. Ειδική παραγγελία βλέπω και είναι καταπληκτικές. Τώρα τι θα δούμε στη συνέχεια? Θα χορέψουμε ένα επίσης πολεμικό χορό, αλλά να μας το πούνε τα καλύτερα τα κορίτσια. Θα χορέψουν μόνο τα κορίτσια? Μόνο τα κορίτσια. Λοιπόν, αυτό δεν το ήξερα, ότι υπάρχει χορός γυναικείος πολεμικός. Οπότε για να οργανωθούμε. Ελάτε λίγο πιο εδώ. Τα αγόρια θα πάνε πάνω. Ωραία. Όλα τα αγόρια. Αφήστε τα χεράκια σας. Χαλαρώστε. Αλλάξτε θέση. Βγαίστε πάνω.
Και τα κορίτσια να έρθουν μπροστά. Να μας χορέψουν τον Τριζάλι. Τριζάλι. Από ποια περιοχή της Κρήτης είναι αυτός? Να ρωτήσω, το ξέρω. Να ρωτήσω. Εγώ τώρα το έμαθα, θα περάσω λίγο μπροστά σας. Γεια σας. Εσένα πώς σε λένε? Κατερίνα. Κατερίνα. Και τι πες μας για το χορό που θα χορέψετε? Ο Τριζάλις είναι ο γυναικείος πολεμικός χορός και κατάγεται από τον τελικό ρέθυμνο. Α, πολύ ωραία. Και τι, είναι γρήγορος ή αργός χορός? Γεια σου, εσύ είσαι? Η Ελευθερία. Η Ελευθερία. Τι χορός είναι? Τι εννοείται γρήγορος? Είναι γρήγορος, αργός, είναι έτσι δυναμικός όπως χόρεψαν τα αγόρια? Ναι, πω, είναι δυναμικός. Δυναμικός. Ναι. Αργό, εγώ θεωρώ, το σιγανό. Και γρήγορο το Μαλευζιώτη. Ναι, είναι κάπου ενδιάμεσα. Κάπου ενδιάμεσα, μάλιστα. Εσύ είσαι η? Η Έλενα. Η Έλενα. Πόσο χρονών? Εγώ 12. Και χορεύεις από? Από την πρώτη δημοτικού. Α, όλη την πρώτη δημοτικού που σας πέτυχα. Αγαπημένος? Σιγανός. Σιγανός. Εύκολο, ξέρω σιγανό. Και εσύ είσαι η? Μαρία. Πόσο χρονών είσαι? 9. Είσαι 9 και χορεύεις από πόσο χρονών? Ο κύριος Μανώλης ήταν και στο νήπιο που πήγαινα εγώ και χορεύω από το προνήπιο. Α, χορεύεις από πολύ μικρή εσύ. Ναι. Από το προ-προνήπιο. Φοράτε καταπληκτικές φορεσιές, παιδιά. Υφαντές ποδιές, ωραία γυλαίκα. Δεν ζεσταίνετε. Είστε όλες πλούσιες. Βλέπω πολλές λίρες και φλουριά. Σας αρέσουν οι στολές που φοράτε? Ναι. Σας αρέσει η στολή αυτή? Γιατί και εγώ όταν ήμουν πιο μικρή ήθελα πάρα πολύ να φορέσω αυτή τη στολή και δεν τη φόρεσα ποτέ. Ποιος είναι ο αγαπημένος χορός? Ο Μαλευζιώτης. Ανάωριστο. Βρήκα και μία που ταιριάζει μαζί. Σας αφήνω να χορέψετε. Τριζάλι μας είπες. Τριζάλις. Από το νότιο ρέθυμνο. Περισσότερο ανατολικά, δηλαδή νότιο-ανατολικό ρέθυμνο. Θεωρείται η καταγωγή του και είναι ο αντίστοιχος γυναικείος πολεμικός χορός. Φύγαμε λοιπόν να τον ακούσουμε και να τον δούμε. Μπράβο. Μπαίνετε στη διαδικασία όταν ξεκινάτε να μάθουν ένα χορό να τους λέτε και όλη την ιστορία και την παράδοση. Και την ιστορία. Πολλές φορές μπορεί να πούμε και μερικά στοιχεία στην πορεία, γιατί αν είναι πολλά προκειμένου να μας μείνουν. Γιατί ο σκοπός είναι να μην τα πούμε απλά. Να τα πούμε. Αν είναι πολλά τα στοιχεία εκεί, να προσπαθούμε να πούμε ένα μέρος που το χαρακτηρίζει στο ξεκίνημά του, να ακούσουμε τη μουσική και να δούμε και να το κάνουμε τη σχέση αυτή που είπε προηγουμένως η Αγγελική, δηλαδή με ποιο μοιάζει περισσότερο, θυμίζει τη Σούστα, θυμίζει το Σιγανό, θυμίζει το Χανιώτη, δηλαδή που να τον τοποθετήσουμε ανάμεσα στους άλλους. Και από την άλλη μεριά να μάθουμε από πού κατάγεται, να ξέρουμε, με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουμε ότι όλη η Κρήτη έχει να επιδείξει χορούς, να επιδείξει μουσικές, να επιδείξει τραγούδια. Δεν είναι ένα μέρος που έχει μόνο τη σπουδαιότητα και το χάρισμα αυτό. Πολύ ωραία. Συνεργάζονται, ακούνε. Είναι δύσκολο σε τέτοιες ηλικίες τρυφερές να ακολουθήσουν αυστηρούς κανόνες, να μάθουν βήματα?
Όχι, το κάναμε σαν παιχνίδι. Δεν είναι, δηλαδή, καθόλου από αυστηρότητα δεν έχουμε να. Είναι ένα παιχνίδι που μας αρέσει και των δασκάλων και των μαθητών. Εγώ θα ρωτήσω, δεν σε πιστεύω. Ναι. Ο κύριος Μανώλης φωνάζει όταν κάνετε μάθημα. Όχι. Τι κάνει? Μας δείχνει όταν μαθαίνουμε. Κάτσε να τα πούμε. Όταν μαθαίνουμε ένα καινούργιο χορό, μας δείχνουν τα βήματα, μετά προσπαθούμε να τα κάνουμε όλοι μαζί. Και άμα δεν τα κάνετε καλά, δεν βάζει τις φωνές, μωρέ. Εμένα μου φαίνεται άγριος με τα μουσκια. Όχι, καθόλου δεν είναι. Είναι καλός, δηλαδή. Είσαι μαζί του από πολύ μικρή, από το προνήπιο, μου είπε. Ναι. Χόρευες από μόνη σου, το ζήτησες εσύ, πώς έτυχε και ξεκίνησες? Στην αρχή δεν ήθελα, αλλά μετά μου άρεσε και ζήτησα από τη μαμά μου να. Κρυφτώ. Δεν σ' άρεσε γιατί? Δεν ξέρω, ήμουν πολύ μικρή και δεν θυμάμαι το λόγο. Βαριώσουμε και λίγο. Ναι. Χορεύεις μόνο κρητικούς παραδοσιακούς χορούς ή χορεύεις και σάκι ρουβά? Όχι. Δεν το ξέρεις το ρουβά? Όχι. Δεν ξέρεις το ρουβά? Όχι. Θα μεγαλώσει και θα το μάθεις. Η μαμά σου σίγουρα το ξέρει. Στο σπίτι ποιος χορεύει πιο καλό, ο μπαμπάς ή η μαμά? Ή δεν χορεύουν καθόλου? Χορεύουν, αλλά όχι και πολύ. Η καλύτερη νομίζω είσαι εσύ. Δεν ξέρω. Αφού πας και σε σχολή, και από τα γόρια ποιος αρέσει πιο πολύ ή δεν σ' αρέσει κανένας? Τι ρωτήσατε. Λοιπόν, ετοιμάσατε και άλλους χορούς. Ναι, ναι. Έχουμε και άλλο πολεμικό χορό. Α, έχει και άλλο. Ναι. Πόσους χορούς πολεμικούς έχουμε στην Κρήτη? Έχουμε το. Ποιος το. Πώς τον λένε? Το ξέρουν οι άντρες που τον χορεύουν κιόλας. Στον πιο μικρό θα πάω. Νίκος, είπαμε. Ναι. Μην θυμάμαι. Ενίοτε θυμάμαι ονόματα. Θα μας χορέψετε, μόνο τα αγόρια πάλι θα χορέψουν? Ναι, μόνο τα αγόρια τον χορεύουν αυτό. Η αντρική χορή είναι πιο δυναμική. Σκίσατε αγόρια πριν, πρέπει να σας πω. Έχετε υδρώσει κιόλας. Λοιπόν, τι θα μας χορέψετε τώρα? Πεντοζάλι. Πολεμικός χορός είναι το πεντοζάλι. Πολεμικός χορός, αλλά να σου πούνε γιατί. Εγώ δεν το ήξερα, πρέπει να σας πω. Ποιος θέλει να μου πει γιατί είναι πολεμικός χορός? Εσύ. Γιατί στην Επανάσταση, όταν κάναμε το 1770, ο Ιωάννης Δασκαλογιάννης ή Βλάχος χόρευε αυτό το χορό μαζί με τους άλλους ανθρώπους. Και έτσι τον με τους άλλους επαναστάτες, ναι, με τους άλλους επαναστάτες και τον ονόμασταν επαναστατικό χορό. Α, τα ξέρει πολύ καλά. Ξέρει και ημερομηνίες, ξέρεις εσύ. Μπράβο! Όλοι τα ξέρουμε αυτά, αλλά έχουμε και λίγο το άγχος στη τηλεόραση. Δεν είμαστε κάθε μέρα στη τηλεόραση. Όχι, μωρέ, μεταξύ μας είμαστε. Δεν μας βλέπει κανείς, μην αγχώνεστε. Να μας δικαιολογήσετε λίγο. Λοιπόν, οπότε θα χρειαστούν χώρο τα αγόρια. Ναι, ναι, ναι. Περνάνε τα αγόρια μπροστά και έρχονται οι τσούπρες πάνω. Θα καθίσετε καμαρωτές, γιατί σας βλέπουν γιαγιάδες, θείοι, φίλες. Αγόρια έτοιμοι. Έλα που το χορεύουν κριτικοί με λεβεδιά και χάρη. Με λεβεδιά και χάρη, με λεβεδιά και χάρη. Έλα σαν θες να μάθεις πρόσφα κι ο τόπος ή τα βγάνει. Ο τόπος ή τα βγάνει, ο τόπος ή τα βγάνει. Σου πού για το δασκάλο Γιάννη, για το δασκάλο Γιάννη, για το δασκάλο Γιάννη. Ο μαμά ο Θεός δεν ξέρει και του πουν το νου του πιάνει ζάλι. Το νου του πιάνει ζάλι, το νου του πιάνει ζάλι. Έλα πω
στα σφακιά το πόλεμο, το κάνω πέτο ζάλι, το κάνω πέτο ζάλι, το κάνω πέτο ζάλι. Παιδιά, είστε συγκλονιστικοί, δεν έχουμε λόγια. Χαλαρώστε, πάρετε μια ανάσα, σας έχουμε κουράσει πάρα πολύ. Τι ερμηνεία ήταν αυτή, εγώ πρώτη φορά το ακούω αυτό το τραγούδι, λέει, για το δάσκαλο Γιάννη. Ναι, είναι, το έχει τραγουδήσει ο Αντώνης ο Μαρτσάκης, ο οποίος του έχει δώσει έτσι το ύφος που έχει η ιστορία του τραγουδιού και του χορού. Και αφού ταιριάζει με την ιστορία, πρέπει να του δώσουμε το αντίστοιχο. Αυτός έχει διασκεδαστικό χαρακτήρα, δεν έχει μόνο πολεμικό. Δηλαδή τώρα στα γλέντια μπορούν να χορέψουν με τους άλλους και να το ευχαριστηθούν και χορεύουν και οι γυναίκες πλέον. Mm. Γιατί αυτός ο διαχωρισμός γυναική ή αντρική δεν υπάρχει σήμερα. Απλά όταν πρόκειται για μια παρουσίαση προσπαθούμε να το θυμίζουμε σαν ξεκίνημα. Όχι όμως ότι σήμερα δεν χορεύουν οι γυναίκες με τους άλλους. Και στους παραδοσιακούς χορούς μας πήραν φαλάγγι οι γυναίκες και έχουν μπει παντού. Ναι, παντού. Έτσι, λοιπόν, ελάτε γυναίκες κάτω. Έχετε φίλους από την υπόλοιπη Ελλάδα που σας λένε για τους παραδοσιακούς χορούς της Κρήτης? Γιατί εγώ, όσοι φίλοι μου, φίλες είναι από αλλού, το λατρεύουν τους παραδοσιακούς χορούς, την κρητική μουσική. Επειδή είχα ζήσει πολλά χρόνια και στην Αθήνα, κάνοντας μαθήματα χορών, είχαμε πολλές σχέσεις, πολλές φιλίες με ανθρώπους που ασχολιόταν και με τους άλλους χορούς και είχαν πολύ μεγάλη αδυναμία και αυτοί που χορεύανε και αυτοί που δεν χορεύανε. Και υπήρχε και κάτι κάναμε μάθημα και ήταν πάρα πολλά τα παιδιά που ερχόταν, που ήταν ο ένας γονιός από την Κρήτη. Αλλά παρόλα αυτά ερχόταν στα κριτικά τα παιδιά όλα. Ερχόταν και ο γονιός που δεν ήταν από την Κρήτη, ας ήταν ο πατέρας, που μπορεί να ήταν, δεν ήταν θέμα αν ήταν ο πατέρας ή η μάνα. Και δείχνανε μεγάλη αγάπη όχι μόνο στους χορούς και στη μουσική και στις ματινάδες. Γιατί και η Ματινάδα έχει κατακτήσει. Ναι, τη αρέσει πάρα πολύ. Έχει κατακτήσει πολύ κόσμο. Αγαπάει η υπόλοιπη Ελλάδα πάρα πολύ την κρητική παράδοση. Τι έχετε ετοιμάσει και τι θα δούμε, ξέρετε, ξέρεις? Ναι, ξέρω. Α, έχετε συνεννοηθεί για όλα. Ναι. Θα χορέψουμε Γανιώτη. Ωραία. Για πες το, από πού κατάγει. Από πού είναι, από το Λασίθι? Όχι, είναι από τα Χανιά. Αυτό τον λένε και Χανιώτη. Και έχει κι άλλη ονομασία, για πες, γιατί μπορεί να μην τον ξέρει. Η άλλη ονομασία είναι Συρτός. Συρτός. Λοιπόν, ετοιμαστείτε, πιαστείτε, μπαίνει η μουσική και φύγαμε.
τρώει η έγνοια σου, άντε σαμάν Παιδιά, είστε υπέροχοι. Σας έχουμε κουράσει πάρα πολύ. Δεν μας έχετε κουράσει καθόλου. Δεν κουραστήκατε? Όχι. Α, σας αρέσει. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό θα είμαστε σύντομοι. Με το ζόρι προλαβαίνουμε άλλο ένα χορό. Με εσάς θα τελειώσουμε, με τις εικόνες τις δικές σας. Αυτές οι μέρες νομίζω Μανώλη έτσι κι αλλιώς ανήκουν στα παιδιά. Και για να θυμούνται και για αυτό, να τα καμαρώνουμε, είτε σε παραλλάσεις. Να ξέρουμε την ιστορία μας, να ξέρουμε ότι κάποιοι θυσιάστηκαν για εμάς και αγωνιστήκανε. Ξέρουν και όλα αυτά, τα λέμε και αυτά μαζί με τα μαθήματα. Προσπαθούμε να μην μάθουμε μόνο χορό, να μάθουμε μουσική, να μάθουμε ανθρώπους, να μάθουμε ιστορία, να μάθουμε έθιμα, να μάθουμε λαογραφία, να μάθουμε τον τόπο μας. Αυτό λέγεται πολιτισμός. Ναι, μπράβο. Παιδιά, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα 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 πολύ που ήρθατε. Ήτανε πολύ χαρά. Ομορφύνατε την εκπομπή. Και εμείς ευχαριστούμε. Και χορεύετε υπέροχα. Υπέροχοι, είστε τέλειοι. Συνεχίστε έτσι. Λοιπόν, είστε πολύ τσαχπίνικα, παιδιά. Να σας χαίρονται οι γονείς σας, πιαστείτε. Πάμε. Ηχολήπτη, τι θα δούμε? Ένα μαλεβιζότη. Μαλεβιζότη, δυναμικά θα τελειώσουμε. Ναι, ναι, ναι. Δυνατά, λοιπόν. Και με Ηράκλειο.